Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το γλυπτό μνημείο φωτός, όπως ονομάζεται, που φιλοτέχνησε ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμε Κωνσταντακόπουλου για την δωρεά και τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Ευχαριστήσω επίσης την Επαιτειακή και Συντονιστική Επιτροπή για την όλη προσπάθεια αυτών των 1,5 χρόνων. Να πω ότι το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στον Εθνικό Σχεδιασμό για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, Ελλάδα 2021, με τίτλο «Καλαμάτα 1821, φως και ημί σε φωτίσετε». Όπως βλέπετε, πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πόλη μας. Να πω ότι τα επίσημα αποκαλυπτήρια θα γίνουν στις 22 Μαρτίου 2022, την παραμονή λοιπόν του σπουδαίας για την πόλη μας επαιτειακής ημέρας και την τελευταία ημέρα συμπλήρωση του επαιτειακού έτους, καθώς η πόλη μας απελευθερώθηκε στις 23 Μαρτίου 1821. Αυτό το μνημείο λοιπόν θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους να το επισκέπτονται και να διαβάζουν, να ενημερώνονται, να γνωρίσουν την προειδοποίηση στα ευρωπαϊκά σταυλά. Αυτό το περίφημο πολιτικό και συνάμα διπλωματικό έγγραφο των επαναστατημένων Ελλήνων. Να πω ότι οι επαιτειακές δράσεις του Δήμου Καλαμάτα συνεχίζονται και φέτος, αλλά και ως γέφυρα του χρόνου, μέσα από πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει, αλλά και μέσα από δράσεις που έχει υιοθετήσει η Συντονιστική Επιτροπή. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Παναγιώτη Λαμπρινίδη, αλλά και την Επαιτειακή και τη Συντονιστική Επιτροπή για την όλη δουλειά που έχει κάνει και βέβαια και πάλι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης και Κάρμε Κωνσταντακόπουλος. Το Μνημείο Φωτός Καλαμάτας είναι ένα έργο σύγχρονης τέχνης. Ο σκοπός μου από την αρχή, αλλά όπως βλέπετε υλοποιήθηκε τώρα, ήταν να συνδυάσω την ιστορία αυτής της πόλης, την ιστορία της Καλαμάτας σε σχέση με την Επανάσταση του 1821 και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε, αλλά συγχρόνως να δείξω τη νέα πόλη, τη νέα Καλαμάτα, δηλαδή τη σύγχρονη Καλαμάτα. Γι' αυτό και η εικαστική γλώσσα που χρησιμοποίησα είναι μία από τις πιο σύγχρονες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Όπως βλέπετε, το έργο μου αποτελείται από τρία μέρη. Το κάτω μέρος, το οριζόντιο μέρος, είναι μία αναφορά στον πόθο του ανθρώπου για ελευθερία. Γι' αυτό θα δείτε και γραμμένη τη λέξη ελευθερία σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Συγχρόνως, έχει δεύτερο νόημα, γιατί και όταν έγινε η Επανάσταση του 1821 στην Καλαμάτα, το μήνυμα προς όλους τους σκλαβωμένους ήταν ότι υπάρχει ελπίδα. Άρα λοιπόν πάλι η Επανάσταση του 1821 έδωσε ένα δεύτερο μήνυμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε το κάτω κομμάτι σαν μια αναφορά στην παρουσίαση του πόθου του ανθρώπου για την ελευθερία. Στη συνέχεια έχουμε κατά κάποιο τρόπο την Επανάσταση, την Ανάσταση, δηλαδή μετά τη σκλαβιά, μετά τη σκλαβιά υπάρχει επανάσταση και η ανάσταση του κόσμου και συμβολίζουμε με τα κάθετα στοιχεία που έχει αυτός ο κύλινδρος, ο οποίος σαν στοιχείο παριστάνει την παράσταση σε ευρωπαϊκές αυλές, την προειδοποίηση σε ευρωπαϊκές αυλές, και ουσιαστικά έχει και στοιχείο, το στοιχείο του κόκκινου μαρμάρου, το οποίο είναι συνέχεια του κάτω μέρους της ελευθερίας και δείχνει ακριβώς αυτή την αντίθεση μεταξύ του οριζοντίου και του κάθετου. Συγχρόνως, το τρίτο μέρος του έργου είναι το φωτογλυπτικό στοιχείο, στο οποίο θα το δούμε σήμερα το βράδυ. Υπάρχει ο φωτισμός ο καθημερινός, αλλά υπάρχει και ένας φωτισμός που θα ανάβει λίγες ώρες, λίγα λεπτά κάθε μέρα, που θα είναι γύρω στις 10 η ώρα και θα είναι για 15 λεπτά και ουσιαστικά θα είναι η άειλη συνέχεια του υλικού, σε εισαγωγικά, γλυπτού που έχουμε. Θέλω να πω και να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλαμάτας, κύριο Θανάση Βασιλόπουλο, που όλη αυτή την περίοδο προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε αυτό το έργο. Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, που χρηματοδότησε και δόρισε στην Καλαμάτα αυτό το έργο. Τους πάνω από 30 συνεργάτες μου, επιστήμονες και τεχνίτες, οι οποίοι δούλεψαν για το έργο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι είναι έργο το οποίο σαν βάρος είναι περίπου στους 90 τόνους. Έχει μια διάσταση η οποία είναι 3,5 επί 7. Είναι ένα μεγάλο έργο με λίγα λόγια. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι είναι ένα έργο που ανήκει σε όλους τους Καλαματιανούς, σε όλη την πόλη.
ως εκπρόσωπος της Επιτροπής που διόρισε ο Δήμος Καλαμάτας για τις επετειακές εκδηλώσεις, έχω να πω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ μεγάλη συγκίνηση σήμερα που αποκαλύπτεται το Μνημείο Φωτός του Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, σύγχρονο, που όπως εξήγησε και ο Παναγιώτης ο Λαμπρινίδης, περιλαμβάνει όλα όσα θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένα μνημείο που τιμά τον αγώνα των προγόνων, ας πούμε, από 200 χρόνια για την ελευθερία. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, υπάρχουν στο μέλλον και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί και για το επόμενο διάστημα αλλά και για την επόμενη χρονιά. Και πιστεύουμε ότι η Καλαμάτα έκανε πάλι κάτι που είναι επαναστατικό. Γιατί σαν μια πόλη της Επανάστασης, αυτό που προσπαθούμε είναι συνεχώς να κάνουμε επαναστάσεις ειρηνικές πλέον, επαναστάσεις στην τέχνη.